Παρασκευή Κεφαλά, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική. Κυρία Κεφαλά, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή και επειδή ειδικεύεστε αποκλειστικά σε αυτό το κομμάτι και στην ευρύτερη περιοχή και έχετε συγγράψει και ένα βιβλίο το 2020, αν δεν κάνω λάθος, με αυτό το θέμα, θα θέλαμε λίγο να φωτίσουμε κάποιες ενδεχομένως άγνωστες πτυχές που δεν φαίνονται στην ειδησιογραφία και κυρίως το παρασκήνιο για να φτάσουμε στα σημερινά έκτροπα που βλέπουμε, ας πούμε, στις οθόνες μας και στα βίντεο. Ένα μεγάλο ερώτημα που το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται είναι ότι εκεί έχουμε ετερόκλητους δρόντες. Δηλαδή, θα μας το αναλύσετε εσείς περαιτέρω, έχουμε Σιίτες που υποστηρίζουν Σουνίτες, έχουμε μια ποικιλία που η Παλαιστίνη, η Ιρανή, η Σαουδική Αραβία, ο Λίβανος, η Συρία έχουν μια διαφορετική γεωμετρία ως προς το δόγμα που μεταξύ τους έχουν μεγάλες αντιθέσεις, όμως ο καθένας για τους δικούς του λόγους υπερασπίζεται το ίδιο δόγμα που έχουν ένα κοινό εχθρό, δηλαδή το Ισραήλ, προκειμένου να πετύχει την εξόντωσή του για τα δικά του συμφέροντα. Και θα θέλαμε λίγο να μας περιγράψετε το μοσαϊκό πριν να περάσουμε στην υπόλοιπη συζήτηση. Κοιτάξτε, βάλατε πάρα πολλά ζητήματα σε μία ερώτηση και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε λίγο να είμαι πιο αναλυτική. Λοιπόν, έχουμε ετερόκλητους δρόντες, πράγματι. Έχουμε έναν κρατικό δρόντα που είναι το Ισραήλ και έχουμε έναν μη κρατικό δρόντα που είναι η Χαμάς, η οποία είναι τμήμα της Παλαιστινιακής ηγεσίας μετά τη συμφιλίωση Φάτα-Χαμάς. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη διαφορά. Η δεύτερη διαφορά είναι το ότι βλέπουμε τη Χεζβολά, μια σιητική του Λιβάνου, μια σιητική οργάνωση, να στηρίζει και να υποστηρίζει διπλωματικά, στο βαθμό που μπορεί βέβαια, μια σουνιτική οργάνωση που είναι η Χαμάς, τα ξερχείες των μαρτύρων του Αλάξα και τα λοιπά, οι άλλες ισλαμιστικές οργανώσεις δηλαδή που υπάρχουν στην Παλαιστίνη. Αυτό αποδεικνύει ότι οι διαφορές μεταξύ κρατών όπως η Σαουδική Αραβία και το Ιράν δεν είναι θρησκευτικού τύπου, αλλά βαθύτατα πολιτικού. Διαφορετικά, αν ήταν δογματικό το ζήτημα, όταν λέω δογματικό εννοώ θρησκευτικά, το δόγμα το θρησκευτικό, εάν ήταν το πρόβλημα, δεν θα υπήρχε αυτή η συνεργασία. Λοιπόν, το τρίτο το οποίο εμπεριέχεται στην ερώτησή σας είναι ότι έχουμε περιφερειακούς δρόντες, δηλαδή τις ευρύτερες Μέσης Ανατολής και του Αραβοπερσικού κόλπου, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι προφανώς το Ισραήλ, όπως είναι η Αίγυπτος, η Ιορδανία, έτσι, ακόμα και το Ιράκ και η Συρία που βρίσκονται και αυτά σε έναν ατέρμονο πόλεμο δια αντιπροσώπων. Λοιπόν, άρα έχουμε πάρα πολλούς περιφερειακούς δρόντες, δηλαδή δρόντες που βρίσκονται στην περιοχή και οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, επηρεάζονται από αυτήν την ατέρμονη σύγκρουση. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι από τους λίγους διεθνολόγους που υποστήριζα πάντα και υποστηρίζω αυτό που αποδεικνύει η επίθεση της Χαμάς που προκάλεσε όλη αυτή τη γενική αναστάτωση και τον κίνδυνο ανάφλεξης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ότι δηλαδή το Παλαιστινιακό παραμένει η καρδιά του Μεσανατολικού προβλήματος. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει πρώτον διότι οι αραβικές ηγεσίες μπορούν να έχουν εγκαταλείψει τους Παλαιστίνιους. Η τελευταία που κρατούσε τα προσχήματα ήταν η Σαουδική Αραβία. Επί της ουσίας όμως τους έχουν εγκαταλείψει, οι αραβικές κοινωνίες όμως όχι. Επίσης υπάρχει μια σχέση κοινωνών δοχείων μεταξύ όλων αυτών των κρατών και γι' αυτό καμία δύναμη δεν μπορεί να ελέγξει
τις περιοχές αυτές μπορεί να κυριαρχήσει, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν μπορεί να τις ελέγξει. Λοιπόν, πηγαίνοντας τώρα στο τι συμβαίνει και το τι θα συμβεί, αυτό που συμβαίνει είναι ότι πέραν τις φρικαλαιότητες των φρικαλαιοτήτων που διέπραξε η Χαμάς σε μια στρατηγική επικοινωνιακή τύπου ISIS, προκαλώ φρίκη και φόβο σε εχθρούς μου, το ίδιο το Ισραήλ βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Για πρώτη φορά πλήττεται το κεντρικό Ισραήλ. Για πρώτη φορά διαπερνώνται τα σύνορά του από μαχητές της Χαμάς. Και βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος του τι θα κάνει η Χεζβολά από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι τι ζητάνε οι Παλαιστίνοι. Γιατί η Χαμάς, γιατί το κάνει αυτό? Το κάνει πρώτα απ' όλα γιατί το Παλαιστινιακό είχε περάσει στην απόλυτη λύθη με την πρόφαση της πολιτικής κόπωσης και την πρόφαση της τρομοκρατίας, των Ισλαμιστών κτλ. Και του Ισραήλ ως υπέρμαχου της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Με συγχωρείτε, σε αυτό λίγο να σας διακόψω. Έχει να κάνει και ότι η Χαμάς, ας πούμε, κάνει την παρουσία της με αυτόν τον τρόπο επειδή υπήρξε μια προσπάθεια, ας πούμε, προσέγγισης της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ? Ακριβώς. Αυτός λοιπόν είναι ο δεύτερος λόγος. Πρώτος λόγος ήταν να δραματοποιήσει την κατάσταση ούτως ώστε να αναγκάσει την Σαουδική Αραβία να ανακρούσει πρίμναν από το λεγόμενο σχέδιο Biden, δεν το ξέρουμε, κάποιες διαρροές υπάρχουν, και την δήλωση βέβαια του Ριάδ ότι προτίθεται η Σαουδική Αραβία να προχωρήσει τουλάχιστον σε εξομάλυνση των σχέσεων της με το Ισραήλ, ακόμα κι αν δεν υπάρξει πρόοδος στο Παλαιστινιακό. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι με τις τελευταίες εκλογές και την κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον κύριο Νετανιάχου έχουμε την πλέον εθνικιστική και υπερ συντηρητική κυβέρνηση που υπήρξε ποτέ στο Ισραήλ. Κυβερνητική εταίρη του κυρίου Νετανιάχου είναι κόμματα τα οποία θεωρούν ότι τους ανήκει ολόκληρη η Παλαιστίνη, διότι είναι ο περιούσιος λαός του Θεού και διότι ο Θεός υποσχέθηκε τη γη της επαγγελίας. Για τους υπερορθόδοξους Εβραίους, λέτε. Ναι, για τους υπερορθόδοξους Εβραίους. Και άρα λοιπόν η κατασταλτική πολιτική του Ισραήλ στους Παλαιστίνιους της κατεχόμενης δυτικής όχθης, όχι στη Γάζα, είναι, μπορεί να χαρακτηριστεί αιτιικέστατα κατασταλτική, διότι πέραν των τρομερών εμποδίων που βάζουν στην καθημερινότητά τους, να σημειωθεί ότι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή αστυνομικούς 200 Παλαιστίνιοι πολίτες άοπλοι. Γιατί φαίνονταν ύποπτοι. Αντιλαμβάνεστε, αφήνω το γεγονός ότι η Γάζα είναι η μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου. Σε 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα ζουν πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι που εξαρτώνται για την επιβίωσή τους από την καλή θέληση του Ισραήλ. Δηλαδή αν θα τους κόψει το ρεύμα, αν θα τους κόψει το νερό, αν θα επιτρέψει τροφοδοσία σε φάρμακα, καύσιμα, τρόφιμα. Έτσι. Και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν που να πάνε, διότι από τη μία πλευρά είναι κλειστά, τα σύνορα με την Αίγυπτο είναι κλειστά, ερμητικά κλειστά πλέον, και φυσικά είναι κλειστά και τα σύνορα με το Ισραήλ. Κατά συνέπεια η δήλωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι όποιος ανήκει στη Χαμάς είναι ήδη πεσαμένος, προμηνύει μια πάρα πολύ σκληρή απάντηση από το Ισραήλ. Γιατί πρώτον αυτό συνθείς να κάνει, αλλά κυρίως διότι υπάρχει ένα μείγμα εκρηκτικό στο Ισραήλ, ντροπή, αμηχανία και τεράστια θυμός και τεράστια οδύνη. Και αποδόμηση. Άρα λοιπόν και αποδόμηση περιμένουμε το αδιαπέραστο να δούμε που τι είχαν. Θα κάνει το Ισραήλ.
Ναι. Το ερώτημα είναι, επιτρέψτε μου μια στιγμή, mm-hmm. το ερώτημα είναι θα κάνει κανονική χερσαία επιχείρηση ή θα προσπαθήσει να διεισδύσει για να απελευθερώσει ομάδες, δηλαδή με μια ομάδα κομάντος να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατάει η Χαμασιάς. Αυτό είναι το ερώτημα. Οι ανακοινώσεις πάντως της τελευταίας στιγμής λένε ότι η αεροπορία έχει κοντεύει να ολοκληρώσει το έργο της και μετά υπολογίζουν σε χερσαία δύναμη. Αυτό που προβληματίζει πάρα πολύ είναι τα τούνελ και ο τρόπος που έχουν χαρτογραφήσει οι αντάρτες της Χαμάς μέσα από τα τούνελ και τις εξόδους που έχουν φτιάξει με χρόνια προετοιμασία, που είναι 30 μέτρα κάτω από τη γη και πολλών χιλιόμετρων μήκος, και είμαστε σε αναμονή. Πριν όμως πάμε στη Σαουδική Αραβία να δούμε δύο πράγματα, ήθελα να μείνουμε λίγο στο μοσαϊκό. Δηλαδή, επειδή το έχετε διερευνήσει και το έχετε αναλύσει και στα βιβλία σας, εδώ το μείγμα είναι εκρηκτικό. Δηλαδή, δεν βάλαμε το Ιράν στην κουβέντα μας που υποστηρίζει... Θα το βάλουμε αν έχουμε χρόνο. Ναι, βεβαίως. Το Ιράν, να κάνω μόνο αυτό, να πω έτσι, ότι το Ιράν είναι Σιίτες. Η Χαμάς είναι Σουνίδιδες και τους βοηθάει. Επίσης και η Χεσμπολάχ είναι Σιίτες. Και στο Λίβανο που υπάρχει ένα μείγμα εκεί με Σουνίδες και Σιίτες, πάλι και εκεί βοηθάνε. Και επειδή το θίξατε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια δύσκολη εικόνα που ξετυλίγεται, διότι δέχεται και από το... από το Λίβανο, από τη Χεσμπολάχ, ας πούμε, επίθεση στο Ισραήλ, αλλά και από τη Συρία. Και έχοντας... Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Mm. Όσον αφορά τη Χεσμπολάχ, mm. ναι, έχει στείλει, ναι, στο Λίβανο έχει εκτοξεύσει ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Δεν έχει κάνει κανονική επίθεση. Όχι, έτσι. Εννοώ με ρουκέτες. Αντιθέτως... με ρουκέτες ότι έχει κάνει, όχι η χερσαία επίθεση. Ναι. Αντιθέτως, η Συρία βομβαρδίζεται από Ισραηλινές δυνάμεις, όπως και το Ιράκ, εν ονόματι της πάταξης της τρομοκρατίας. Και να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ θεωρεί το Ιράν κράτος τρομοκράτη, ότι η Χεσμπολά είναι στον κατάλογο των χωρών των τρομοκρατικών οργανώσεων. Και το Ισραήλ βομβαρδίζει ανενόχλητο και τη Συρία, ιρανικές θέσεις και τις θέσεις βόλα, και στο Ιράκ. Επομένως, εν ονόματι της νόμιμης άμυνας, παραβιάζει ένα πολύ μεγάλο εύρος κανόνων του διεθνούς δικαίου, αλλά αρνείται κατηγορηματικά το δικαίωμα στην ένοπλη αντίσταση στους Παλαιστίνους. Να σας θυμίσω ότι το περασμένο Μάρτιο, στην επέτειο της Μέρας της Γης, το Ισραήλ πυροβόλησε ψυχρό νεαρούς Παλαιστίνιους που απλώς κρατούσαν πέτρες και καίγανε λάστιχα. Ναι. Συμβαίνει αυτό πολλές φορές, βέβαια. Ναι, έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Φαίνεται ότι η ζωή των Παλαιστινίων δεν έχει την ίδια αξία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτό. Και αν θέλετε... να δούμε το Ιράν. Το Ιράν προφανώς και αυτό σιητική χώρα, έτσι, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, ένα 65% περίπου είναι σιήτες, υπάρχουν και άλλα θρησκεύματα. Το Ιράν έχει προσεγγίσει το Κατάρ. Όταν το Κατάρ πρακτικά αποκλείστηκε από τις υπόλοιπες χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, την περίφημη κρίση του 2014. Και η Τουρκία έχει σχέσεις με το Κατάρ και μάλιστα και βάσεις εκεί. Επομένως, όλα αυτά αποδεικνύουν ότι δεν είναι θρησκευτικές οι συγκρούσεις. Είναι βαθύτατα πολιτικές. Βαθύτατα όμως. Λοιπόν, και η θρησκεία παίζει το ρόλο της ιδεολογικής βάσης πάνω στην οποία χτίζεται μια εξωτερική πολιτική και διαχωρίζονται οι εχθροί από τους φίλους. Δηλαδή, ξαφνικά, ας πούμε, πώς έγινε και προσέγγισε το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία? Γιατί παρενέβη η Κίνα, πρώτον. Δεύτερον, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάρει αποστάσεις
από την περιοχή, η οποία παραμένει ζωτική για αυτούς, θεωρώντας όμως ότι με τις συμφωνίες του Αβραάμ και την στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, και η οποία θα ολοκληρωνόταν με μια συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στο Ριάντ και το Τελαβίβ, θα ήλεγχαν την περιοχή και θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στον στόχο που είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή στη Ρωσία, μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και βεβαίως στη συνέχεια στην Κίνα. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα ανάλυσης αναφορικά με κάθε χώρα. Επίσης να πω και κάτι άλλο, ότι οι αραβικές ηγεσίες είναι πάρα πολύ εύθραυστες, διότι ναι μεν είναι κοσμικές, δεν συζητάω για τη Συρία που είναι σε πόλεμη κατάσταση και το Ιράκ, το οποίο στην πραγματικότητα πια είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Συζητάω για την Αίγυπτο, για την Ιορδανία, για παράδειγμα. Ο Λίβανος επίσης έχει καταρρεύσει, απλώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Οικονομικά έχει καταρρεύσει, πολιτικά είναι σε απόλυτο αδιέξοδο εδώ και μήνες. Άρα ποιος θα αντισταθεί στο Ισραήλ? Οι ηγεσίες προσπαθούν να σώσουν το καθεστώς τους. Ναι, αλλά υπάρχουν και κοινωνίες, οι οποίες κοινωνίες έχουν πλέον εξεγερθεί ήδη από το 2011 ενάντια στη διαφθορά, την καταστολή, την ατιμωρησία, και έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί, και αυτός ο πόλεμος κινδυνεύει τώρα, ο καινούριος δηλαδή, η καταιγίδα του Αλάξα, όπως την ονόμασε και εμάς, έχει πάρα πολλές πιθανότητες να ριζοσπαστικοποιήσει περαιτέρω τις αραβικές κοινωνίες, και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν, και δεν ξέρουμε βέβαια, και προφανώς ρίχνει νερό στο μήλο των τρομοκρατικών οργανώσεων, έτσι τύπου Αλ-Κάιντα και ISIS, οι οποίες επικαλούνται την απελευθέρωση των ιερών τόπων του Ισλάμ, δηλαδή το πέμενος του Αλάξα, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στο οποίο δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση οι Παλαιστίνοι της Δυτικής Όχθης, αλλά μπορούν να έχουν πρόσβαση οι Εβραίοι Ισραηλοί. Καταλαβαίνετε πόσο συγκρουσιακά είναι όλα αυτά. Η Αίγυπτος κινδυνεύει, είναι σε πάρα πολύ εύθραυστη κατάσταση, διότι υπάρχει υπόλωση των αδελφών μουσουλμάνων και του στρατού, δια αντίπαλα στρατόπεδα. Υπάρχουν και πυρήνες του ISIS που δρούν στο Σινά. Η Ιορδανία επίσης, η οποία είναι πιστή σύμμαχος της Δύσης, όπως και η Αίγυπτος από το 1979 και μετά, ο βασιλιάς Αμπτάλα έκανε την εξής καταπληκτική δήλωση χτες. Ο πόλεμος, λέει, θα σταματήσει μόνον με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα όρια του 1967. Δηλαδή η Ιορδανία δεν αναγνωρίζει την κατάληψη των Παλαιστινιακών εδαφών και ζητάει την εφαρμογή της απόφασης 242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που έκρινε ότι η κατάληψη όλων των εδαφών από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967 είναι παράνομη. Όπως έχει βγάλει και τα ψήματα με την Κύπρο. Ποιος ο Ιορδανίας, έτσι. Ναι. Εγώ πάντως... Και επίσης, μια ακόμα πάρα πολύ σημαντική δήλωση είναι η δήλωση του Προέδρου Biden, η οποία έγινε σήμερα, δηλαδή τουλάχιστον εγώ σήμερα το πρωί την είδα, ότι το Ισραήλ, προσέξτε τη διατύπωση, το Ισραήλ οφείλει να σεβαστεί τους κανόνες του δικαίου του πολέμου. Μάλιστα, αυτό τώρα δεν θα το δούμε, το ξέρουμε όλοι. Άλλο αυτό, η ρητορική όμως κάθε χώρας έχει μια σημασία. Όλο αυτό... Δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα. Δεν μίλησε δηλαδή για τρομοκράτες και είπε βέβαια το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα και πάρα πολύ σωστά, αλλά είπε και αυτό. Για πρώτη φορά. Όλο αυτό που μας περιγράφεται, πάντως, εγώ κρατώ ότι
αυτά οδηγούν σε μια περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας, που αυτό όμως, όπως το περιγράψετε πολύ καλά και στην Αίγυπτο, που η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν Μόρση, άρα αδερφοί μουσουλμάνοι, αυτό όλο οδηγεί σε πιέσεις στις ηγεσίες των κρατών, οπότε μπορεί να δούμε περαιτέρω ακρότητες, όπως το καταλαβαίνω, έτσι όπως το λέτε. Όχι, ακρότητες με την έννοια της, δηλαδή αυτό που εννοούσα είναι το εξής, ότι σε συνδυασμό με την κακή εσωτερική κατάσταση, ας πούμε η οικονομία της Αιγύπτου, είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Ακόμα δεν έχει προσόδους από το φυσικό αέριο που έχει βρεθεί στην ΑΟΣ της. Λοιπόν, έχει ένα πληθυσμό ταχύτατα αυξανόμενο, άρα νεανικό, άρα με τεράστιες ανάγκες. Έχει να αντιμετωπίσει τους πυρήνες του ISIS που θέλουν να πλήξουν τον τουρισμό της Αιγύπτου ακριβώς για να γονατίσουν την οικονομία και να πέσει το καθεστώς. Άρα, βλέποντας αυτή την στάση της Αιγύπτου, η Αιγυπτιακή κοινωνία, και το αντιστοίχως ισχύει και για τις υπόλοιπες, η Αιγυπτιακή κοινωνία μπορεί να ριζοσπαστικοποιηθεί και επομένως να έχει πρόβλημα το καθεστώς Σίση. Αυτό εννοούσα. Ακριβώς, ακριβώς. Το ίδιο πράγμα λέμε, ναι. Δηλαδή η Αίγυπτος θα προσπαθήσει να μείνει εκτός της σύγκρουσης και κάθε λόγο να το κάνει. Θα προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες, όμως το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα πρέπει να έχει δημιουργήσει πολύ αρνητικές εντυπώσεις στην Αιγυπτιακή κοινωνία. Διότι δεν μπορούν οι κάτοικοι της Γάζας, ακόμα και αν το θέλουν, να εγκαταλείψουν αυτή την ανοιχτή φυλακή και άρα περιμένουν μυρολατρικά να δουν ποιος θα επιζήσει. Θέλω να κλείσουμε τελευταία... Μισό λεπτό, ναι. Και μία φράση για την Ιορδανία. Mm-hmm. Η στάση λοιπόν του βασιλιά Αμπτάλα, έτσι, εξηγείται από ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Και εκεί οι Ισλαμιστές έχουν πάρα πολύ μεγάλη λαϊκή απήχηση, γιατί ακριβώς παράγουν κοινωνικό έργο που δεν παράγουν οι κυβερνήσεις στα λαϊκά φτωχά στρώματα. Η Ιορδανία, να θυμίσω ότι έχει πάνω από 50% του πληθυσμού της, του Ιορδανικού πληθυσμού, είναι παλαιστινιακής καταγωγής από τους πολέμους του 48-49 που αναγκαστήκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μαζικά οι Παλαιστινοί και τον πόλεμο του 67. Επομένως και η θέση της Ιορδανίας είναι πάρα πολύ εύθραυστη, ταυτόχρονα όμως είναι εύθραυστη και η θέση του Ισραήλ. Κατέχει μια τεράστια δύναμη πυρός, θα ενισχυθεί ακόμη παραπάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πώς θα τη χρησιμοποιήσει. Να κλείσουμε με την θέση της Σαουδικής Αραβίας. Επειδή όλο αυτό που μας περιγράψατε, η Σαουδική Αραβία είναι από τις μεγάλες χώρες του κόλπου, οπότε... Ποια ναι, στάση και είναι ο θεματοφύλακας του Σουνιτικού Ισλάμ. Αυτό, εκεί θέλω να πάμε. Ποια στάση πιστεύω ότι θα κρατήσει η Σαουδική Αραβία όταν βλέπει να καταστρέφονται τζαμιά, να σκοτώνται άμαχοι ομοθρησκοί τους και κυρίως να αφήνει στο σιίτι αντίπαλό του που είναι το Ιράν να παίρνει τρόπον τεινά την ηγεσία την παγκόσμια στο Ισλάμ. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Κανένας δεν μπορεί κανείς να πει ότι οι Σιήτες μπορεί να το διεκδικούν, μπορεί να διεκδικούν την παγκοσμιότητα του Ισλάμ. Μπορεί η εξαγωγή της Ιρανικής Επανάστασης να ήταν στους στόχους του καθεστώτος Χομενή, αλλά έχει περάσει πολύ καιρός από τότε. Υπάρχει αυτή η διαπάλη και οι πόλοι πλέον είναι τρεις. Είναι η Σαουδική Αραβία ως εκφραστής και θεματοφύλακας του Ορθόδοξου, δηλαδή του Σουνιτικού Ισλάμ. Υπάρχει το Ιράν, ένας άλλος πόλος πολιτικού Ισλάμ, γι' αυτό το λέμε πολιτικό Ισλάμ, γιατί δεν είναι η θρησκεία το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι η θρησκεία αποτελεί βάση άσκησης πολιτικής οικοδομήματος και άσκησης. Λοιπόν, το Ιράν λοιπόν αναφορικά με την επανάσταση του φτωχού, έτσι,
το Σύτικο και η Τουρκία, η οποία ακριβώς εκμεταλλευόμενη τη θέση της, την γεωστρατηγική, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι θεωρείται αναγκαίος σύμμαχος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι συνεργάζεται στενότατα με την η Άγκυρα, με τη Μόσχα, και πάνω σε αυτό το σουνιτικό Ισλάμ και το, πώς να το πω τώρα, το ιδεολόγημα της ανεκτικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου όλοι ζούσαν ωραία και καλά, και γιατί να μην το κάνουμε και τώρα. Άρα το Ισλάμ εξυπηρετεί και την εσωτερική πολιτική του Τούρκου Προέδρου και την περιφερειακή του πολιτική, αναφορικά με το όραμα, ας το πούμε, της ανασύστασης μιας νεο-οθωμανικής, εν πάση περιπτώσει, πολιτικής που θα μπορούσε να προσελκύει στα κράτη με σουνιτικό πληθυσμό. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ενώ έχει το δέλεαρ να μπει και αυτή στον καινούριο, στον αντίπαλο, αν θέλετε, εμπορικό δρόμο που σχεδιάζουν, αντίπαλο προς της Κίνας, που σχεδιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα ξέρετε ότι έχει διεισδύσει στην περιοχή πάρα πολύ με το σχέδιο «Μία ζώνη, ένας δρόμος», έτσι, τον περίφημο δρόμο του μεταξιού. Ένα αντίστοιχο σχέδιο προσπαθούν να προωθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο οποίο εντάσσουν και τη Σαουδική Αραβία για να βγει στην Μεσόγειο, από τη Σαουδική Αραβία δηλαδή στη Χάιφα και από τη Χάιφα στην Μεσόγειο, δίνοντας ταυτοχρόνως και εγγύησεις, μάλλον δίνοντας το πράσινο φως στη Σαουδική Αραβία να αναπτύξει πυρηνικό πρόγραμμα. Άρα η Σαουδική Αραβία ήταν αποφασισμένη να θυσιάσει το ρόλο της ως εγγύητριας δύναμη, σε πάση περιπτώσει, των ιερών τόπων του Ισλάμ και του Παλαιστινιακού Ζητήματος, και έγινε η δήλωση που σας είπα πριν, ακόμα και αν δεν προχωρήσει το Ισλάμ. Επομένως, βλέπετε ότι υπάρχουν και νέοι δρόντες και πάρα πολλά επίπεδα και αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, και ταυτόχρονα έχουμε συμπράξεις ad hoc, δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Και κλασικό παράδειγμα είναι η Τουρκία, έτσι. Συμμαχή με τους πάντες και ταυτοχρόνως είναι αντίπαλη με τους πάντες. Γιατί? Γιατί συμμαχή εδώ, αλλά εκεί έχει άλλα αντικρουόμενα συμφέροντα με αυτόν που συμπράττει σε κάποιο άλλο θέμα. Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω και κάτι άλλο, αποτελεί πολιτική ειρωνία τουλάχιστον, και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει σχολιαστεί επαρκώς από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικώς τους αναλυτές, το γεγονός ότι η Τουρκία προβάλλει ως προστάτης των Παλαιστινίων ενάντια στην καταστολή και τα λοιπά του Ισραήλ, την ώρα που προσπαθεί, γι' αυτό σας λέω, προσπαθεί να κάνει συμφωνίες, να γίνει ενεργειακός κόμβος, ας πούμε, στην Ανατολική Μεσόγειο, άρα να μεταφέρει αέριο Ισραηλινό κτλ. Ταυτοχρόνως όμως, επειδή βλέπει πώς εξελίσσονται τα πράγματα, προσεγγίζει και πάλι το Ισραήλ, ενώ λέει ότι είναι υπέρμαχος των Παλαιστινίων, έτσι, και καταγγέλει την Ισραηλινή κατοχή, και πάρα πολύ καλά κάνει, διότι είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο, το χάρτη των ΗΠΑ και διάφορα άλλα κείμενα πολύ σημαντικά για την διεθνή δικαιακή τάξη, έχοντας η ίδια καταλάβει, συνεχίζοντας μάλλον να έχει υπό την κατοχή της περίπου το 37% της Κύπρου συν το μεγαλύτερο μέρος της Βορειοανατολικής Συρίας, εν ονόματι της ασφαλείας.
αυτά όλα που με αυτή την διερευνητική διείσδυση που μας βοηθήσετε να κάνουμε στο περιβάλλον, βγαίνει μόνο ένα συμπέρασμα ότι στην Μέση Ανατολή τίποτα δεν είναι απλό και τίποτα δεν είναι μονοδιάστατο. Κυρία Κεφαλά, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση σας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.